Στην 8η θέση μεταξύ των 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται ό,τι αφορά τους φόρους ακίνητα και καύσιμα η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η μεταξύ των 28 σε ό,τι αφορά τους φόρους στην ακίνητη περιουσία και στην 8η σε ό,τι αφορά τους φόρους στα καύσιμα. Στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες αναδεικνύεται το εξής παράδοξο. Αν και μεταξύ των πιο υπερφορολογημένων χώρων τα έσοδα από τους φόρους από ΑΕΠ, ΕΕ, στην Ελλάδα παραμένουν συγκριτικά χαμηλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στην Ευρώπη των 28 αντιστοιχούν στο 39,4% στην Ευρωζώνη στι 40,4% ενώ στην Ελλάδα στο 33,7%. Κατά τις εκτιμήσεις αυτό οφείλεται στη φοροδιαφυγή σε συνδυασμό με τη βία η συρρήκνωση οικονομίας που προκλήθηκε από τα σκληρά μέτρα λιτότητας. Στέλεχος της Κομισιόν που συμμετείχε στην κατάρτιση της έκθεσης σημειώνει ότι παρά τις μεταρρυθμίσει οι οποίες έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, από ό,τι δείχνουν οι επιμέρου φορολογικοί δείκτε, η Ελλάδα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά την ίσπραξη φόρων. Πρόκειται για επίδοση αρκετά χαμηλά για ένα παλαιό μέλο τη Ένωση, παρατηρούν οι δικοί Βρυξέλλε και προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε φοροελάφρυνση θα ήταν σκόπιμο να επικεντρωθεί μόνο στι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού.